μας και να μέσα από το πράγμα. Και επίσης ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της οριοθέτησης, τα όρια μας. Έχουμε όρια, πώς οριοθέτουμε, πώς τα επικοινωνούμε τα όρια μας στον ή στη σύντροφο μας. Τώρα προχωρώντας στο ορισμό της επικοινωνίας, όπως είπαμε και πριν, είναι το να γνωστοποιήσουμε στον σύντροφο μας ή στη σύντροφο μας τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας, κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει, διότι κι ο άλλος δεν είναι διαθέτει και κρυστάλλινη σφαίρα για να ξέρει πάντα το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας. Και δυστυχώς το τι συμβαίνει είναι ότι κάποιες φορές επειδή αφήνουμε και μαζεύονται πράγματα χωρίς να τα επικοινωνούμε, μπορεί να γίνει ένα μεγάλο μπαμ, να πούμε στο λεγόμενο αυτόματο πιλότο, θα ξεκινήσουμε την κασέτα και τούτον όμως, δώσαμε ένα λεπτό, τούτον όμως δεν είναι ένας λειτουργικός τρόπος επικοινωνίας. Οπότε υπάρχουν λειτουργικοί τρόποι επικοινωνίας, όπως είπαμε πριν και ο φίλος αγωγή, Ανδρέας. Ο Ανδρέας, χάσαμε το assertiveness μας, δηλαδή δεν ξέρουμε. Μάλλον δεν μας εμάθαν να αναπτύξουμε λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας. Και όταν λέμε λειτουργικούς, εννοούμε στο να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην επίλυση μιας σύγκρουσης, αλλά ακόμα και στη γνωστοποίηση θετικών πραγμάτων που μπορεί να θέλουμε να πούμε στο σύντροφο μας ή στη σύντροφό μας. Ούτε αυτά είναι αυτονόητα. Δηλαδή, είναι καλό να τα επικοινωνούμε. Γιατί βοηθούν και τη σχέση να προχωρήσει παρακάτω. Από εκεί και πέρα, προχωρώντας, θα δούμε έτσι λίγο τα είδη επικοινωνίας και να δούμε ποια είναι τα λειτουργικά και τα μη λειτουργικά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μη λειτουργικά, τα οποία είναι για αρχή, θα έλεγα, η παθητική το passive aggressive, η παθητική επιθετική επικοινωνία. Γνωρίζετε τι είναι, κάποιος το έχει ξανακούσει? Ναι, Ανδρέα. Αν δεν κάνω λάθος, η παθητικο-επιθετική είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκφράζεται ακριβώς όπως θέλει, αλλά έχει expectations ότι ο άλλος να καταλάβει έμμεσα αυτό που θέλει χωρίς να το πει άμεσα. Και όταν ο άλλος δεν το κάνει το πράγμα, φτιάχνει μια επιθετική στάση, μια επιθετική συμπεριφορά. Ακριβώς. Λόγω της απογοήτευσης του. Όντως, η παθητική επιθετική επικοινωνία χαρακτηρίζεται από ειρωνίες, προσβολές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλουμε να επιλύσουμε μια σύγκρουση και αντί να το επικοινωνήσουμε ήπια, ήρεμα, κατανοητά, γιατί να ξέρετε ότι πάντα στις διαφωνίες και στις σύγκρουσεις κερδίζει ο ήπιος, χωρίς να το ξέρει, θα χρησιμοποιήσουμε ειρωνίες και προσβολές. Όμως, τα λόγια, λίγο έτσι όπως τα καρφιά που να βάλουμε πάνω στον τοίχο, δηλαδή. Ακόμα και να το βγάλω το καρφί μου τον τοίχο, ακόμα και να ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου, το σημάδι είναι τσάμεζο να μην αναφαίνεται. Οπότε αν γίνεται συστηματικά, και η λέξη κλειδί είναι η συστηματικότητα εδώ, αν συστηματικά χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο είδος επικοινωνίας, τότε μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσφορία μέσα στη σχέση. Οπότε δεν είναι ένας λειτουργικός τρόπος να επιλύσουμε τα οποιαδήποτε θέματα μπορεί να προκύπτουν μέσα στη σχέση μας. Προχωρώντας στα μη λειτουργικά είδη επικοινωνίας, έναν άλλον είδος είναι η υποτακτική επικοινωνία. Εκεί δηλαδή που δεν μιλώ ποτέ. Δηλαδή ενοχλούμε, προσβάλλουμε, κνευρίζουμε, αλλά δεν θα ανοίξω το στόμα μου να πω κάτι, να πω στο σύντροφο μου ή στη σύντροφο μου, ξέρεις αυτό το οποίο μου είπες. Για αυτό το οποίο έκανες να μου προκαλεί κάποια αρνητικά συναισθήματα. Ο στόχος στην επικοινωνία δεν είναι να ρίξουμε το φταίξιμο κάποιου, δηλαδή δεν είναι ότι παίζουμε δικαστήριο και ψάχνουμε πάντα το φταίχτη. Είναι ότι θέλω να σου γνωστοποιήσω πώς αισθάνομαι, όχι πώς με έκαμες εσύ να αισθάνομαι. Πώς αισθάνομαι ως αποτέλεσμα από τη διάδραση της σχέσης μας και κάποιες φορές και από τη συμπεριφορά σου. Οπότε όταν σιωπούμε για πολύ καιρό, ενώ όπως το ηθέστιο που να κάνουμε για ένα μπαμ κάποια στιγμή, και επειδή όσον αφορά το κομμάτι της παθητικής επιθετικής επικοινωνίας, αλλά και της επιθετικής, που επιθετική είναι ξεκάθαρα απλά ότι μόνο βρίσκω, προσβάλλω, εγκάθομαι να ακούσω,
φεύγω από τη συζήτηση, ρίχνω όλο το φταίξιμο πάνω σου. Απλά πρέπει να είσαι λίγο προσεκτική σε τούτα τα δύο είδη επικοινωνίας, γιατί μετά, αν γίνονται συστηματικά, πλέον αρχίζουμε και μιλούμε και για συναισθηματική κακοποίηση. Λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση στις σχέσεις. Και ακριβώς επειδή στη λεκτική και στη συναισθηματική κακοποίηση δεν υπάρχουν σημάδια, δεν υπάρχουν ουλές όπως είναι στη σωματική κακοποίηση, ερχόμαστε μετά με το αποτέλεσμα, με το σύμπτωμα να νιώθουμε μια έντονη δυσφορία που πολλές φορές μπορεί να σωματοποιηθεί ή να εκδηλωθούμε ψυχοσωματικά. Και ξεκινώντας το κουβάρι, να δούμε ότι στην ρίζα του βρίσκεται μια κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύντροφό μας, την οποία δεν την αναγνωρίζουμε, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ορατά σημάδια. Οπότε το πιο λειτουργικό και σύμφωνα με την βιβλιογραφία είδος επικοινωνίας είναι η κατηγορηματική επικοινωνία, η το λεγόμενο assertiveness, η διεκδικητική συγγνώμη επικοινωνία, όπου σε ένα σωστό timing, γιατί δεν είναι όλες οι ώρες κατάλληλες για να επιλύσουμε κάτι. Δηλαδή σκεφτείτε τη στιγμή που να μπει ο άλλος κουρασμένος από τη δουλειά του, να αρχίσω εγώ να του μουρμουρώ γιατί δεν πληρώσω στους λογαριασμούς, γιατί δεν έβγαλε στα σκουπίδια, γιατί δεν έκαμε στο ένα, δεν έκαμε στο άλλο. Το πιο συνηθισμένο μοτίβο που παρατηρούμε στις επικοινωνίες των ζευγαριών είναι το ότι ο ένας θέλει το χώρο του, ο άλλος παρερμηνεύει τούτη τη διεκδίκηση χώρου ως εγκατάλειψη και απομάκρυση και επειδή ενεργοποιείται το λεγόμενο αντίδραση πάλι συφυγής, σπρώχνει και πιέζει ακόμα παραπάνω τον σύντροφο του στο να κάτσουν να συζητήσουν εκείνη την ώρα. Οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και μια χρειαστή ένταση. Οπότε θα ήταν σημαντικό και λειτουργικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Μπορεί να σας ακούσει λίγο αστείο, αλλά κάποιες φορές όταν χρειάζεται να προγραμματίσουμε την ώρα και την μέρα στην οποία θα συζητήσουμε, πόσο μάλλον αν αφορά ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό ζήτημα. Μια οικονομική δυσκολία ή την αγορά ενός σπιτιού ή την μετακόμιση, μια συγκατοίκηση. Τα πιο σημαντικά και τα σοβαρά ζητήματα πρέπει να συζητούνται σε ώρα που να είμαστε και δύο ήρεμοι, δεχτικοί στο να ακούσουμε κάποια πράγματα, στο να εκφράσουμε ήπια τις διαφωνίες μας, αν υπάρχουν. Και σίγουρα όταν είμαστε στην επίλυση κάποιας σύγκρουσης, θα θυμηθούμε τι έγινε πριν 5, 10, 20 χρόνια, επικεντρωνόμαστε στο εδώ και τώρα και αν έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε και για τα προηγούμενα, γι' αυτό είχαμε αναφερθεί και πριν ότι η πιο παθητική στάση βοηθά. Διότι συσσωρεύονται και μαζεύονται κάποια πράγματα. Άρα, έτσι για να το συνοψίσουμε, κρατούμε ότι βρίσκω μια κατάλληλη στιγμή να επικοινωνήσω και τα θετικά και τα αρνητικά τα οποία μπορεί να βιώνω. Γνωστοποιώ στον άλλον τις ανάγκες μου, γιατί αν δεν το κάνω, μπορεί να μην είναι σε θέση να τις μαντέψει σε εισαγωγικά. Οπότε αυτά από μένα. Να προχωρήσουμε έτσι. Πάμε έτσι στο επόμενο κομμάτι. Πρέπει να δούμε έτσι λίγο πώς μπορώ να εκφραστώ και να ακούσει το άτομο που έχω απέναντι μου. Καμιά φορά η επικοινωνία μπορεί να είναι την ίδια στιγμή και επιλογή και κατάρα για τις σχέσεις. Αλλά είναι και ο τρόπος που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, όπως είπε και η κυρία Φάνη, που προανάφερε το αν αφήνουμε πράγματα να μαζεύονται, να συσσωρεύονται μέσα μας. Και πάμε να τα επικοινωνήσουμε με μια φορά και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, τότε ναι, να ξεφύγει η κουβέντα μας, να πούμε και άλλα θέματα τα οποία αφορούν κουβέντες του παρελθόντος, όπου οι συγκεκριμένες κουβέντες μπορεί να μην ταιριάζουν και να τις πούμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα ναι, από την μία είναι επιλογή, διότι το να επικοινωνήσουμε με τον ίδιο σύντροφο μας είναι πάρα πολλά βοηθητικό και ενισχυτικό κομμάτι για τη σχέση. Και από την άλλη, σίγουρα είναι καθόλου βοηθητικό το να αφήνουμε και να κρατούμε πράγματα μέσα μας και να μαζεύονται. Σίγουρα κάποιες φορές δεν μπορούμε να
επικοινωνήσουμε και σωστά, ζούμε όπως θέλουμε να πούμε, ενώ είναι αναμενόμενο να μην μπορούμε όλες τις φορές να επικοινωνήσουμε σωστά τι να που θέλουμε να πούμε. Αλλά σίγουρα μπορούν να αποφευχθούν πάρα πολλά προβλήματα με τη σωστή επικοινωνία. Ναι, μια έκφραση που άκουσα και ισχύει τούτον είναι ότι ό,τι δεν εκφράζεται και εξωτερικεύεται, αποθηκεύεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή το οποίο δεν θα το εξωτερικεύσουμε και να το μοιραστούμε, να το πούμε στον άλλον, κάτι που μας ενοχλεί, οτιδήποτε. Βέβαια, να μην είναι τζαμέ, και να φαχτεί, και μπορεί πιθανόν να συνεχίσουν και όλα τα πράγματα και να φαχτούν και όλα τα πράγματα μαζί. Και αυτό το πράγμα είναι να μας τρώει εσωτερικά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία για τα ζευγάρια. Μπορεί να μας φαίνεται περίπλοκο, μπορεί να μας φαίνεται δύσκολο να επικοινωνήσουμε να πούμε κάποια πράγματα. Όμως την ίδια ώρα, τούτο το γεγονός να επικοινωνήσουμε με τα άτομα, είναι και ολυκτρωτικό για μας. Είναι ανακουφιστικό. Δηλαδή με το που να ανοίξουμε το σπίτι μας, να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να πούμε κάποια πράγματα που θέλουμε, ανακουφιζόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πλέον δεν τρέχουμε εμείς να μας, δεν τα κουβάλλουμε, δεν μας παρέχουν άλλοι. Και όπως παρατηρήθηκε μέσα από τη βιβλιογραφία, τα περισσότερα ζευγάρια που ζητούν βοήθεια μέσα από ειδικούς, αναφέρουν ως κύριο πρόβλημα τους την επικοινωνία. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία μέσα στα ζευγάρια. Σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι παρατηρείται πως τα ευτυχισμένα ζευγάρια τείνουν να εκφράζουν με ξεκάθαρο τρόπο το που θέλουν να πούμε μεταξύ τους. Και ο άντρας και η γυναίκα μεταξύ τους επικοινωνούν με έναν τρόπο κρυστάλλινο, να το πούμε, δεν θέλουν πράγματα μέσα τους, εξωτερικεύουν τα που θέλουν να πούν και έτσι δεν υπάρχει ένα διάβολο μέσα τους το οποίο να τους πιέζει εσωτερικά να έχουν πράγματα φυλάμενα. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, τα μοιράζονται, εξωτερικεύει ο ένας και ένα που θέλει να εξωτερικεύσει, μοιράζονται τα. Και σίγουρα υπάρχει η επίλυση με τον σωστό τρόπο του οποιοδήποτε προβλήματος. Εάν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι που βλέπω και εγώ συχνά στο γραφείο, είναι ότι τα ζευγάρια που έρχονται για θεραπεία ζεύγους όντως αναφέρουν την επικοινωνία ως έναν από τα κυριότερα προβλήματα, αλλά τι συμβαίνει. Πολλές φορές μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο γεγονός και να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Δηλαδή, ένας σύντροφος να το ερμηνεύσει μέσα από ένα δικό του φίλτρο, να το πάρει κάπως πιο προσωπικά και εκεί και εδώ παίζει ρόλο πολύ και η πυρηνική μας οικογένεια. Όταν λέω πυρηνική οικογένεια, εννοώ γονείς, αδέρφια, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, οι πεπιθήσεις που δημιουργήθηκαν μέσα από την πυρηνική μας οικογένεια και ο άλλος σύντροφος να το ερμηνεύσει με ένα τελείως διαφορετικό φίλτρο. Είναι κάτι που το αντούμε πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι όταν παντρευτούν δύο άνθρωποι, όταν είναι σε σχέση, δεν είναι δύο άνθρωποι που παντρεύονται, αλλά είναι δύο συστήματα οικογένειας. Οπότε κάπου πρέπει να αποδεσμευτούμε σε εισαγωγικά που τις πεπιθήσεις, τις πυρηνικές που μας βαραίνουν και να αναπτύξουμε τα δικά μας φίλτρα, τα οποία είναι πιο λειτουργικά όσον αφορά στην ερμηνεία των γεγονότων που συμβαίνουν. Καμιά φορά μπορεί να δούμε ότι μπορεί να αλλάζουμε την κατάσταση με συστήματα του κινδύνου να μιλούμε και εκφραζόμαστε. Αυτόματα όμως την ώρα που να αρχίσουμε να μιλούμε και να τα λέμε, να μοιραζόμαστε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας, όπως είπα προηγουμένως, είναι όντως ένα αποφυστικό κομμάτι το να μοιραστούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας με το άλλο μας μισό. Τα δυστυχισμένα ζευγάρια, παρατηρείται επίσης από τη βιβλιογραφία, ότι συνηθίζουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις τους με δυστυχώς αρνητικό τρόπο, όπως προσβολές, κάποιες φορές μπορούν να παρατηρούν τις σχέσεις στην επικοινωνία,
τρόπος ο οποίος σίγουρα δεν είναι καθόλου βοηθητικός και ενισχυτικός για το δέσιμο και το χτίσιμο της σχέσης. Μπορεί να παρατηρούνται επίσης φωνές, να φωνάζει ο ένας τον άλλο, ένα μέσο επικοινωνίας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι αποφεύγεται και η κατανόησή τους και σίγουρα δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο επίδυσης του κρίμα του οποιοδήποτε θέματος παρουσιάζουν μέσα από τον αρνητικό τρόπο. Πάμε να δούμε έτσι μερικούς τρόπους πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την επικοινωνία. Με ποιον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με το οποίο θέλουμε και να έχουμε έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα. Μπορούμε να αυξήσουμε μια θετική επικοινωνία, η οποία μπορεί να μας πουλήσει σε πιο καλά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, τι είναι όταν λέμε θετική επικοινωνία. Αντί να συνδυασσόμαστε στο άτομο που φοράμε μας, αντί να λέμε φράσεις, προτάσεις με το εσύ, ξεκινούμε να λέμε με το εγώ. Εγώ νιώθω έτσι. Αντί να πούμε στο άτομο με θυμώνεις πάρα πολλά όταν κάνεις αυτό και αυτό, μπορούμε να πούμε νιώθω τόσο θυμωμένη όταν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν έρχομαστε να ρίξουμε φταίξιμο στο όλο το άτομο, αλλά έρχομαστε και δίνουμε βαρύτητα στο πώς εμείς νιώθουμε μέσα από αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Μπορούμε επίσης να μειώσουμε την αρνητική επικοινωνία, η οποία μάλιστα δεν μας βοηθά σε μακροχρόνιο επίπεδο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το να εκφραζόμαστε με προσβολές, είτε με κλισές, είτε με φωνές, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά σε καμία περίπτωση. Παρατηρούνται ότι υπάρχουν έτσι περισσότερες απογοητεύσεις μέσα από την πρακτική. Σίγουρα προβοτείται και το συναίσθημα του θυμού. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολο για κάποια άτομα να συγκρατηθούν. Άρα, κατανοούμε ότι η κατάσταση για μένα γίνεται ακόμα πιο έντονη, πιο χειρότερη. Δηλαδή, αντί να επιληθεί ένα πρόβλημα, αυξάνεται. Γιατί βγαίνουν και άλλες συγκρούσεις, μπορεί να βγουν και πάλι φωνικές κουβέντες στη μέση. Άρα, βλέπουμε ότι αντί να βοηθηθεί μια κατάσταση, γίνεται ακόμα πιο χειρότερη. Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το άτομο μας, προτιμάται και είναι το πιο σωστό η επικοινωνία να γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό και να που θέλουμε να μοιραστούμε, να έχουμε το άτομο απέναντι μας, να το βλέπουμε στα μάτια, να έχουμε μια οπτική επαφή μαζί του. Την άλλη όμως, εάν κάποια σχέση είναι εξ αποστάσεως, προτιμάται αντί να γίνεται με μηνύματα η συγκεκριμένη επικοινωνία, τουλάχιστον αυτό δεν είναι εξ αποστάσεως, είναι πιο να προτιμήσουμε να γίνεται είτε μέσω Skype, είτε μέσω FaceTime ή οποιασδήποτε άλλη εφαρμογή, ώστε να έχουμε μια οπτική επικοινωνία με το άτομο. Μπορεί και λύση υποθλίπη εγκύτητα στην εξ αποστάσεως σχέση, αλλά τουλάχιστον μέσω των εφαρμογών που έχουν την εφημερία μπορούμε να πιάσουμε κάποιες εκφράσεις στο πρόσωπο, κάποια vibes τέλος πάντων, να το πω έτσι πιο απλά. Ακριβώς. Και σίγουρα κάτι που προανάφερε και η κυρία Φανή προηγουμένως, ότι σημαντικό να βρούμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Δεν είμαστε όλοι διατεθειμένοι να μιλήσουμε την οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή, αν ένα άτομο ένα απασχολημένο, σήμερα και με την ώρα που πάμε εμείς να του μιλήσουμε, δεν θα μπορεί να μας αφοσιωθεί στο 100% και να γίνει μια επικοδομητική κουβέντα. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και την κατάλληλη στιγμή που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον που θέλουμε. Ζητούμε σαφήνεια. Αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μας λέει ο συντροφός ή σύντροφος μας, ακριβώς αν ήθελα να το ρωτήσουμε, τι εννοείς με αυτό που μου είπες, τι θέλεις να μου πεις με αυτό που εκφράστηκες. Παρά να αφήνουμε
κουβέντες ή φράσεις, προτάσεις, άλυτες μέσα μας, στο να βγάζουμε δικά μας συμπερασματά. Άρα γιατί είναι να ακούσουμε με τούτο που είπε, άρα για εν τούτο, παρά να έχουμε τούτα τα ερωτηματικά και να μένουν μέσα μας, μπορούμε να το ρωτήσουμε ευθέως. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς με τούτο που μου είπες. Έτσι αποφεύγονται και οι συγκρούσεις και οι απογοητεύσεις μέσα στην επικοινωνία. Πάρτε το χρόνο σας την ώρα που μιλάτε. Δεν χρειάζεται να μιλούμε γρήγορα, βιαστικά, να μας πούμε το λόγιο μας να μιλούμε. Όχι. Πάρτε το χρόνο σας, μιλήστε χαλαρά, ήρεμα. Μεταφέρετε τα λεγόμενα σας με τον τρόπο που πρέπει να μεταφερθούν. Δεν μας τρέχει κανένας ξοπίσω. Έχουμε τη στιγμή μας, έχουμε την ώρα να επικοινωνήσουμε. Απλά να γίνεται με τον σωστό τρόπο, τόσο ώστε να παίρνει το άτομο που έχουμε να κάνουμε μας το σωστό μήνυμα, το σωστό νόημα. Και το άλλο σημαντικό κομμάτι επίσης είναι η ειλικρίνεια που σημαντικό να έχουμε μέχρι στη σχέση μας. Πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί σωστό που ορισμένα άτομα να πούνε ένα ψέμα για να σώσουν τα συναισθήματα του συντρόφου τους, να μην τον πληγώσουν, να μην την πληγώσουν. Όμως αυτό μπορεί να καταστεί πάρα πολλά επιβλαβές στην παραγωγή. Διότι όταν ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας μάθει την αλήθεια, ότι το οποίο ήταν απλά ένα ψέμα, τότε έρχεται όμως να σπάσει την εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπο μας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς μαζί με τον σύντροφο μας, ώστε να αποφεύγονται οποιασδήποτε και πληγές, αλλά και η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο για να χτιστεί. Μπορεί όμως με μια κουβέντα, ένα ψέμα, να χαθεί αμέσως. Θα αξίζει τον κόπο. Εννοείς. Απλά καλή μου επιτρέπει να προσθέσω ότι πες πριν συζήτηση μας, ο διάλογος μας, να τα κάνουμε
Ειδικά ο ύπνος. Οι εμπειρίες όπως είναι η ζήλια, ο αγωτισμός των στόχων από ένα σύντροφο προς τον άλλον, δηλαδή αν ο ένας από τους δύο απαγορεύει ή εμποδίζει τον άλλο σύντροφο να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, η κλειστή επικοινωνία μεταξύ τους, το να αποφεύγουν να συζητούν δύσκολα θέματα, ή το να παίρνει κάποιος προσωπικά ένα θέμα συζήτησης, δηλαδή οτιδήποτε γίνεται πριν το πάντα κάνω το, όπως λέμε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά τη σχέση, αλλά έτσι επιδεινώνει την κατάσταση. Το να εντοπίσουμε νωρίς πιθανές κρίσεις και το να έχουμε ένα ανοιχτή συζήτηση με τον σύντροφο ή τη σύντροφο μας, σίγουρα μπορεί να σώσει μια σχέση. Άρα, όσο καθυστερούμε να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον οποίο θέλουμε, δηλαδή το οποίο οφείλει τη σχέση. Φανταστείτε να κρατούμε για μέρες κάτι μέσα μας, κάποια τώρα μπορούμε να κρατούμε και ακόμα παραπάνω, και να έρχομαστε σε επικοινωνία, ενώ όχι να ανοιχτούμε και να πούμε να τα εκφραζόμαστε, και να εκφραστούμε να το νιώθουμε, αλλά να βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο με το άτομο και να κρατούμε πράγματα μέσα μας, πόσο άγωνο είναι. Άρα επικοινωνούμε και να νιώθουμε το συντομότερο δυνατό, εφόσον νιώθουμε εμείς ότι μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να τα επικοινωνήσουμε. Κάτι άλλο το οποίο παρατηρηθήκε είναι ότι τα ζευγάρια τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και σίγουροι για τις ικανότητες τους των επιλύσεων, των συμβουλίων, παρατηρείται ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και μπορούν να επιβιώσουν μέσα από τις προκλήσεις. Άρα, η πεποίθηση που έχουν τα άτομα ότι μπορούν να δουλέψουν τη σχέση τους και μπορούν να καταφέρουν και πιστεύουν στη σχέση τους, τούτη η πεποίθηση έχει ένα θετικό αντίκτυπο στη σχέση τους. Λίγο πολλά το που είπαμε και προηγουμένως, μήπως κάνουμε κακή χρήση των τεχνικών επικοινωνίας. Διαθέτουμε την ικανότητα να επιλέξουμε την κατάλληλη συμπεριφορά. Έχουμε την κατάλληλη συμπεριφορά την ώρα που θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι. Ή μήπως χρησιμοποιούμε λανθασμένες συμπεριφορές. Να αφήσουμε χρόνο στο τέλος για ερωτήσεις. Όχι, έτσι να σπάσει λίγο ο πάγος. Μετά που δάμε να πάμε να μάθουμε τεχνικές γουίντσου στην καφετέρια και θα έρθουμε να μάθουμε τεχνικές επικοινωνίας. Άρα πρέπει να βάλουμε πρώτα τεχνικές επικοινωνίας και μετά τεχνικές γουίντσου. Για να σας αποφύγουμε. Χρειάζεται να είμαστε γνωστικά έτοιμοι να διαχειριστούμε μια κατάσταση.
πολλές φορές που δουλεύει εντός είναι συστηματικό με το γνωστικό είναι τόσο κοντά σε απόσταση και όμως τόσο μακριά στο να εφαρμόσουμε. Χρειάζεται να μπορούμε να επίσης την προβολή, να αυτορυθμίσουμε την δική μας τη συμπεριφορά για να έρθουμε σε επικοινωνία με το άλλο άτομο. Αν εμείς οι ίδιοι πρώτα πρέπει να διαχειριστώ το θυμό μου, την έντασή μου, ακόμα και την απογοήτευσή μου και μετά να επικοινωνήσω κάτι. Και το κομμάτι της δεσμεύσης. Είμαστε δεσμευμένοι του μέρους μας προς το ίδιο σύντροφο μας. Όσον αφορά την επικοινωνία, είναι σημαντικό να υπάρχει οριοθέτηση. Είναι το πιο σημαντικό θα μπορούσα να πω. Υπάρχουν κάποια είδη οριών. Έχουμε κάνει μια κατάχρηση της λέξης οριά, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε και δεν εννοούμε με τη λέξη οριά. Οπότε, έτσι να διαχωρίσουμε λίγο τα είδη. Είναι τα σωματικά, δηλαδή μπορεί να μην θέλω να με αγκαλιάσει ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου, μπορεί να μην θέλω το χάδι του, το φίλι του. Είναι εντάξει, μπορώ να οριοθετηθώ. Υπάρχουν τα νοητικά όρια, τα συναισθηματικά. Εκείνο που είπαμε πριν, ότι μπορούμε να ζητήσουμε λίγο χρόνο και χώρο, έτσι ώστε να είμαστε σε μια πιο καλή θέση για να συζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα. Τα υλικά όρια, πρακτικά, θεωρώ ότι αναφερόμαστε ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι εδώ. Δηλαδή, να μην νιώθουμε ότι ο άλλος κάνει μια κατάχρηση των δικών μας οικονομικών. Μπορεί να μας φέρει μια δυσφορία και υπάρχουν και τα χρονικά όρια. Οπότε τα υγιή όρια σίγουρα δεν μπορεί να είναι άκαμπτα, αυστηρά, αδιαπραγμάτευτα, δηλαδή όσο πιο πολύ ευελιξία υπάρχει στο κομμάτι της οριοθέτησης, τόσο πιο γερές βάσεις βάζουμε για μια λειτουργική επικοινωνία. Οπότε αυτά από εμάς όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας. Είμαστε στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Έχω σημειώσει στο πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, το τηλέφωνο του KEPSYPA και το email. Όσοι από εσάς θέλετε την παρουσίαση, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο KEPSYPA για να τα σας στείλουμε. Και είμαστε στη διάθεση σας για ερωτήσεις.